Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Νίκη Λιμπεράκη και σας καλωσορίζω στην πρώτη μετεκλογική μεγάλη εικόνα. Στην κυριολεξία όλη η Ελλάδα είναι μπλε σήμερα. Το εκλογικό αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά αρνητικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Συμπυκνώσαμε νομίζω τις εξελίξεις, το νέο τοπίο όπως διαμορφώνεται μετά το αποτέλεσμα των χθεσινών εκλογών και είμαστε εδώ για μια πρώτη αποτίμηση για τις παραμέτρους αυτής της νέας προεκλογικής περίοδου που ανοίγει, γιατί η χώρα τροχοδρομεί σε νέα εκλογική αναμέτρηση στις 25 Ιουνίου και όλο αυτό θα το κάνουμε. Καταρχάς πρέπει να πω με τον Στράτο Φαναρά, τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Μέτρων Ανάλυσης. Καλησπέρα κύριε Φαναρά. Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ και βέβαια με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη από τη Νέα Δημοκρατία. Σας καλησπέρα σας. Γιάννη. Τώρα ήρθατε από την Κρήτη, να υποθέσω, σωστά. Βεβαίως, πριν από λίγο. Τον κύριο Νίκο Παπά από τον ΣΥΡΙΖΑ, καλησπέρα και σε εσάς. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχετε και άγχος να λέτε τις περιφέρειες πλέον. Είναι αλήθεια. Μπορώ βέβαια να τις πω. Από τα Χανιά η κυρία Μπακογιάννη, νότιο τομέα Αθηνών ο κύριος Παπάς και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ ο κύριος Μάντζος. Καλώς ήρθατε, κύριε. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Μάντζο, νομίζω ότι έχει μια αξία. Βουλευτής επικρατείας. Με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Είδατε. Έχει το εκπρόσωπο τύπου που πραγματικά μου αρέσει πολύ. Θέλετε να το προτάσουμε. Όχι, μου αρέσει που το είπατε, φαντάζομαι. Ωραία, ωραία. Εντάξει, γιατί όλη αυτή την περίοδο. Εδώ τρέξαμε με αυτή σας την ιδιότητα. Δεν είχατε και τους άχαρους περιορισμούς των εμφανίσεων και σας βλέπαμε συχνά. Λοιπόν, θα δούμε και το αποτέλεσμα των εκλογών. Αν και νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που να μην το έχει υπόψη πια. Είμαστε 24 ώρες και κάτι μετά την ανακοίνωσή του. Κυρία Μπακογιάννη, η πρώτη αποτίμηση, εντάξει, νομίζω είναι πολύ εύκολο για τα στελέχη του δικού σας κόμματος να τοποθετηθούν επί του αποτελέσματος. Πάντα είναι εύκολο όταν μιλάς μετά από μια τόσο τεράστια. Νίκη. Την για περιμένατε? Για να είμαι τελείως ειλικρινή, σε αυτό το μέγεθος όχι. Δεν νομίζω πως το περίμενε κανένας από εμάς. Περιμέναμε ένα best case σενάριο 37-38. Περιμέναμε το ΣΥΡΙΖΑ πιο ψηλά. Λάθος κάναμε εκεί. Έπρεπε τις τελευταίες 15 μέρες να είχαμε εκτιμήσει τα διάφορα δείγματα που είχαμε, τα τοπικά τουλάχιστον. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή την εικόνα, μια Ελλάδα μπλε, μια Κρήτη μπλε, και να προσθέσω τώρα κι εγώ για τα Χανιά, να είναι μπλε και τα Χανιά να είναι πάνω από το μέσο όρο της Ελλάδος υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μια μεγάλη και πολύ χαρούμενη μέρα για μας. Θα σας ρωτήσω γιατί δεν είναι, έχει και κάποιες προεκτάσεις που νομίζω χρήζουν συζήτηση. Πόσο κανονικό και πόσο εύκολο είναι για ένα κόμμα να παίζει μόνο του στην πραγματικότητα. Θα το δούμε και αυτό. Αλλά κύριε Παπά, από χθες, από την ανακοίνωση των exit poll και βέβαια μετά με την επιβεβαίωση και μάλιστα τη χειρότερη εικόνα που σχηματίστηκε με το κανονικό αποτέλεσμα, τα φώτα έπεσαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Το ερώτημα είναι το προφανές. Τι πήγε τόσο λάθος? Κοιτάξτε να δείτε. Είχαν δει το φως της δημοσιότητας κάποιες μετρήσεις, οι οποίες αποτύπωναν ένα προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο δεν ήταν σε αυτά τα μεγέθη. Τι συνέβη κατά τη γνώμη μας το τελευταίο διάστημα? Υπήρχε ένα τεράστιο κομμάτι του κόσμου το οποίο δεν είχε εκδηλωθεί και αποφάσισε τελευταία στιγμή. Αυτό το κομμάτι κατευθύνθηκε μαζικά προς τη Νέα Δημοκρατία. Δεν ξέρω αν ο κύριος Φαναράς έχει τα στοιχεία, αν μπορεί να με επιβεβαιώσει. Θα δούμε στη συνέχεια, ναι. Και άλλη μεγάλη συζήτηση. Γιατί όμως, γιατί? Διότι η δική μας πρόταση είχε τραυματιστεί από ό,τι αποδείχθηκε πάρα πολύ σοβαρά από τις αρνήσεις των άλλων κομμάτων για την προοπτική συνεργασίας. Τώρα μου λέτε κι εσείς, κύριε Παπά, ότι έφταιγαν οι άλλοι για την κακή σας επίδοση. Όχι, όχι. Σας κάνω την αυτοκριτική μου για να σας εξηγήσω τι εννοώ. Εμείς θα έπρεπε εγκαίρως με τις αρνήσεις των άλλων κομμάτων να έχουμε διατυπώσει εναλλακτική στρατηγική. Αυτή είναι η αλήθεια. Εδώ δεν θα παίζουμε, ούτε θα κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Έπρεπε δηλαδή να πούμε, εφόσον αρνήθηκε το ΠΑΣΟΚ, αρνήθηκε το ΚΚΕ, αρνήθηκε το ΜΕΡΑ25, ότι είναι η αναμέτρηση των δύο.
πιθανότατα θα χρειαστεί και δεύτερη εκλογή και να μην επιμένουμε σε μια προοπτική συνεργασίας η οποία δυστυχώς δεν προέκυψε, κάει και η απλή αναλογική και κάει και επειδή τα προοδευτικά κόμματα δεν κατάφεραν να υπερβούν τις μεταξύ τους αντιθέσεις. Αυτή είναι η απλή αλήθεια, άρα ένας ψηφοφόρος ο οποίος αποφασίζει την τελευταία στιγμή φαντάζομαι ότι στο μυαλό του για τα προγραμματικά έχει κατασταλάξει, έχει αποφασίσει. Mm-hmm. Αν είναι αναποφάσιστος, παραμένει ένα ερώτημα στη σκέψη του, το κυβερνητικό. Και εκεί βεβαίως η Νέα Δημοκρατία είχε πολύ πιο καθαρή θέση από εμάς. Λοιπόν, θα το ψάξουμε και θα ακούσουμε και το Στράτο Φανάρα να δούμε τι έκαναν οι αναποφάσιστοι, πόσοι ήταν, πόσοι άλλαξαν τελευταία στιγμή. Έχω πάντως την αίσθηση ότι η απάντησή σας είναι απάντηση στο ερώτημα γιατί χάσατε και όχι τόσο γιατί χάσατε με 20 μονάδες. Σας είπα, δηλαδή υπήρχε. Είναι πάρα πολύ ευδιάκριτο το κομμάτι των ψηφοφόρων. Το οποίο αποφάσισε τελευταία στιγμή, ήμουνα σε ένα άλλο κανάλι που ένας συνάδελφος του κ. Φαναρά είπε ότι ήταν γύρω στο 34% των ψηφοφόρων που ή εκδηλώθηκε ή αποφάσισε τελευταία στιγμή και αυτό το κομμάτι μετακινήθηκε μαζικά προς τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν. Αν θέλετε μια πρώτη αξιολόγηση, κατά τη γνώμη μου, θα κάνει λάθος η Νέα Δημοκρατία αν θεωρήσει ότι όλη η πολιτική στήριξη την οποία πήρα στην πρώτη εκλογή είναι και μια λευκή επιταγή για να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα πάρα πολύ επιθετικό απέναντι στην κοινωνία. Δεν θεωρώ ότι όλος αυτός ο κόσμος που την ψήφισε. Καλά, όπως φαντάζεστε, τώρα δεν θέλω να κάνω τον υπερασπιστή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά η κοινή λογική. Όχι, όχι, δεν θα τον κάνω. Δεν θα τον κάνω. Υπάρχει εδώ εκπρόσωπος του κόμματος και μάλιστα τους καλύτερους. Να είναι ζωντανή. Άλλο θέλω όμως να πω. Η κοινή λογική λέει. Καλά, εννοείται παρεμβαίνετε ελεύθερα. Ναι. Η κοινή λογική όμως λέει, κύριε Παπά, ότι ένα κόμμα που παίρνει 40% δεν το παίρνει για να εφαρμόσει επιθετική πολιτική στην κοινωνία, εκτός αν είμαστε όλοι πάρα πολύ μαζόχες. Για τον απλούστατο λόγο, γιατί έχει δώσει διαφορετικά δείγματα γραφής. Έχω την άποψη λοιπόν και έχει την αξιοπιστία. Ό,τι λέει το κάνει. Να σας πω. Ναι, έχετε πει ας πούμε ότι δεν θα έχετε καμία προστασία στην πρώτη κατοικία. Δεν θεωρώ ότι το 40% της Νέας Δημοκρατίας έχει στο μυαλό του ότι θέλει να απελευθερωθούν οι πληστηριασμοί, για παράδειγμα. Άρα τι λέω, και το λέω αυτοκριτικά, προσέξτε, ναι. Εδώ δεν ήρθα για να κρυφτώ. Έτσι, εμείς κάναμε λάθη. Και το σοβαρότερο λάθος που κάναμε ήταν ότι επιμείναμε σε μια στρατηγική η οποία τραυματίστηκε πάρα πολύ από τις αρνήσεις και των άλλων κομμάτων. Το είπα. Έμεινε εκεί, άρα στο μυαλό του αναποφάσιστου, προσέξτε, πήγε πάνω από την κάλπη και πραγματικά το μόνο ρεαλιστικό που μπορούσε να σκεφτεί ότι θα δώσει κυβέρνηση στη χώρα ήταν αυτό. Και άλλα λάθη βεβαίως, έτσι, γιατί υπήρξαν και γλωσσικά ολισθήματα. Τα αυτογκόλ τα λεγόμενα. Ναι. Ωραία, παραλλαγών κυβέρνηση, τα οποία δεν βοηθήσαν. Παραλλαγών κυβέρνηση. Ξεκινήσατε από τη συμμαχία με την προοδευτική, πήγατε σε κυβέρνηση ανοχής, φτάσατε σε κυβέρνηση ειδικού σκοπού. Ετάξει όλα αυτά ο ελληνικός λαός και έφυγε τρέχοντας. Ναι, εντάξει, το είπα μόνος μου. Όχι, δεν κατάλαβα τι θέλω να πω. Ναι, αλλά αυτό είναι κεντρική στρατηγική. Η κεντρική στρατηγική. Δηλαδή, ακούστε, ο ένας σου λέει: έχω λύση για το πρόβλημά σου και ο άλλος σου λέει: έχεις ένα πρόβλημα, θα το εντείνω. Εμείς δεν θεωρούμε ότι το πρόγραμμά σας είναι λύση για την ελληνική κοινωνία. Καλά, εντάξει, άλλη μονό σας. Αν το θεωρούσατε, θα ήμουν σε πολύ δύσκολη θέση. Λέω όμως ότι εμείς θα έπρεπε αυτή την αυτοκριτική κάνω. Ευθέως και ανοιχτά, ότι θα έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα να διαβλέψουμε ότι στο μυαλό των αναποφασίστων, εφόσον διατυπώθηκαν οι αρνήσεις. Δεν δουλεύει αυτό, δεν βγαίνει. Δεν δουλεύει. Μάλιστα. Αυτό και λοιπόν, θα έπρεπε. Επιτρέψτε μου να πάρω και την τοποθέτηση του Πασόκ από εσάς, κύριε Μάντζο. Ναι. Εσείς καταγράφεστε στους κερδισμένους, γιατί πήρατε το διψήφιο. Δεν ξέρω αν είναι ένα ισχυρό διψήφιο, το 11,5. Είναι μια σημαντική αύξηση των ποσοστών σας. Προσωπικά εκτιμώ ότι το δουλέψατε πολύ καλά και επικοινωνιακά, γιατί βάλατε τον πήχη με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να μην θυμάται κανείς το 17 που είχατε όταν βγήκε ο κύριος Ανδρουλάκης και να στέκεστε στη σημαντική αύξηση που είχαν τα ποσοστά σας. Ναι, βέβαια, ξεκινήσω από αυτό το τελευταίο, ό, κυρία Λιβεράκη, και να πω ότι όλες οι συγκρίσεις στις εθνικές κάλπες γίνονται με την προηγούμενη εθνική κάλπη. Ναι. Έτσι, και όχι με τις δημοσκοπήσεις. Αλλά ακόμα και με τις δημοσκοπήσεις, αν θέλει κανείς να συγκρίνει το εκλογικό αποτέλεσμα, θα πρέπει να πω ότι, για παράδειγμα, εκτός ελαχίστων, κύριε Φαναρά, δημοσκοπήσεων, για παράδειγμα, το Πασό Κίνημα Αλλαγής υποεκτιμάτο στις προγνώσεις, τις δημοσκοπικές. Είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και το χαμηλότερο, θα το δούμε, το χαμηλότερη τιμή των exit polls είναι υψηλότερη από την υψηλότερη τιμή αρκετών δημοσκοπήσεων. Ναι. Πρόσφατων κιόλας. Άρα το βλέπουμε κιόλας, αν γίνεται. Άρα, μιας ναι, και για το να γίνεται ζωντανή η συζήτηση. Μάντζος, άρα, αυτά όσον αφορά στις συγκρίσεις. Για να κλείσω την εικόνα των συγκρίσεων, είναι νομίζω πολύ θετικό ένα κόμμα της αντιπολίτευσης
μετά από χρόνια προσπάθειας και ιδίως τους τελευταίους μήνες μιας έντονης προσπάθειας να αρθρώσει ένα σοβαρό μεταρρυθμιστικό, θετικό, αισιόδοξο μεταρρυθμιστικό πρόταγμα με προγράμματα, με ανανέωση στις θέσεις του, να επιδοκιμάζεται τελικά από τους πολίτες με αύξηση και των ποσοστών του και του απόλυτου αριθμού των ψήφων του. Αυτά για εμάς και για τη μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να επανεκκινήσουμε την παράταξή μας. Προφανώς όμως κανένας προοδευτικός πολίτης δεν μπορεί να επιχαίρει με τον μπλε χάρτη με τον οποίο σωστά επιχαίρει η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς, και θα συμφωνήσω με κάτι που ακούστηκε, δεν μπορεί αυτό να θεωρηθεί λευκή επιταγή για τη Νέα Δημοκρατία. Ρίστο εν παρόδο, επειδή άκουσα και κάποιους από τη Νέα Δημοκρατία μιλούν ακόμα για την ανάγκη να έχουν 180 έδρες για να προχωρήσουν και μια συνταγματική αναθεώρηση μόνοι τους. Να πω εδώ στο σημείο αυτό ότι η συνταγματική αναθεώρηση, το Σύνταγμα για να αναθεωρηθεί, θέλει 180 ψήφους, 180 έδρες, ακριβώς για να υπάρχουν διακομματικές συνενέσεις. Μην πάμε να δημιουργήσουμε μόνο κομματικές αναθεωρήσεις. Ας το δούμε παρένθεση στη κλείνει, γιατί ίσως είναι νωρίς. Εδώ είναι η εκτίμηση. Ήθελα να το προσημειώσω για την οποία μας μιλήσατε, έτσι νωρίς. Ωραία. Ναι. Μιλώντας λοιπόν για τον μπλε χάρτη, νομίζω η μεγάλη εθνική ανάγκη πια είναι η ανάγκη να έχουμε μια σοβαρή, αξιόπιστη, προοδευτική, γνήσια προοδευτική αντιπολίτευση στη Νέα Δημοκρατία. Αξιωματική αντιπολίτευση δηλαδή. Αυτό θέλετε, εγώ να είστε δεύτεροι στις 25. Αξιόπιστη, ισχυρή, προοδευτική αντιπολίτευση. Και εγώ σας ρωτώ αν θέλετε να είστε αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ θα περιμένω στις 25, κυρία Μπακογιάννη. 25. Το υπόθηκε, ναι. 25 Ιουνίου. Και εμείς δεσμευθήκαμε και δεσμευόμαστε ότι και στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση θα είμαστε ενισχυμένοι και νικητές. Ξέρετε, εγώ δεν θα ήθελα να μείνουμε στο αριθμητικό. Θέλω να πάμε στο ποιοτικό. Θα πάμε τουλάχιστον στη συνέχεια. Εμείς και κλείνω με αυτή την πρώτη μου τοποθέτηση. Για εμάς, το βασικό διακύβευμα της αντιπολίτευσης της επόμενης ημέρας είναι η αξιοπιστία. Αυτό το οποίο είδαμε το προηγούμενο διάστημα είναι στην πλευρά τουλάχιστον της αντιπολίτευσης του ΣΥΡΙΖΑ μία επίδειξη λαϊκισμού, ανερμάτιστων πολιτικών και ακούστηκε ήδη με βαθμό αυτοκριτικής από τον κύριο Παπά. Δεν είστε και λίγο τυχεροί, γιατί δεν χρειάστηκε να δοκιμαστεί στην πράξη κατά πόσον εννοείται ή κατά πόσον θεωρείται λογικό το όχι Τσίπρας, όχι Μητσοτάκης. Εγώ είδα μία πρόταση, κυρία Λιμπεράκη, επαναλαμβάνω, που επιδοκιμάστηκε στην κάλπη από τους πολίτες. Λοιπόν, καλώς. Θέλετε κάτι, κυρία Μπακογιάννη? Όχι, έλεγα να κάνουμε λίγο πιο σοβαρή την ανάλυση, τι ακριβώς συνέβη στην κοινωνία την ελληνική τα τελευταία χρόνια. Να το επιχειρήσουμε με αφετηρία και τον κύριο Φαναρά, ναι, που έχει την αποτύπωση. Γιατί θεωρώ ότι έχουμε μια τεράστια αλλαγή κοινωνική, την οποία πρέπει να αναλύσουμε σωστά. Και την οποία δεν διάβασαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, εκτιμάτε? Να μπω στην ανάλυση, αλλά να μιλήσει πρώτα ο κύριος Φαναράς. Κύριε Φαναρά, γίνεται πάρα πολλής λόγος. Δεν πιάσατε τη μεγάλη διαφορά, λένε αρκετοί. Άκουσα συναδέλφους σας να μιλούν, το είπατε κι εσείς, για ένα καθεστώς περίπου κατατρομοκράτησης, στο οποίο λέτε ότι κάνετε τη δουλειά σας τα τελευταία χρόνια. Μιλήστε μας λίγο για τη δική σας οπτική για τα πράγματα και τα ευρήματά σας. Σας εξέπληξε αυτό που είδαμε τελικά? Κοιτάξτε να δείτε. Δεν θέλω να το θέσω έτσι, να μιλήσω εγώ για τα προβλήματά μας, διότι όλοι έχουμε προβλήματα. Θέλω να το θέσω στο επίπεδο των θεσμών. Η γνώμη μου είναι ότι οι δημοκρατικοί μας θεσμοί πάσχουν αρκετά. Πάσχουν και δεν έχουν εκείνες τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι που τους υπηρετούν, και θεωρώ ότι ένας πολιτικός και κοινωνικός ερευνητής υπηρετεί θεσμούς, υπηρετεί τη δημοκρατία σε μια δημοκρατική χώρα, να προστατεύεται, να ελέγχεται βέβαια, αλλά και ταυτόχρονα να προστατεύεται ώστε να κάνει με επάρκεια, μεροληψία και άνεση τη δουλειά του. Εάν αυτό δεν μπορεί να γίνει, θα πρέπει τα δημόσια, τα κρατικά ιδρύματα που έχουμε για το σκοπό αυτό της έρευνας, όπως για παράδειγμα το ΕΚΕ ή άλλα τέτοια ιδρύματα, πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία χρηματοδοτούνται απευθείας από τον κρατικό προϋπολογισμό, να αναλάβουν αυτή την ευθύνη και να δούμε, να μετρηθούμε και να δούμε. Γιατί δεν μπορείτε, δηλαδή ποιος σας εμπόδισε να κάνετε τις μετρήσεις? Κοιτάξτε, είναι πολύ γνωστό ότι υπήρχαν διαρκώς ανακοινώσεις του τύπου «Από Δευτέρα θα είναι εισαγγελή στα γραφεία σας, επειδή βγάλαμε κάποια στιγμή μια διψήφια διαφορά». Το βράδυ των εκλογών κρατάω αυτή τη δημοσκόπηση για να δούμε πού έχει φτάσει η αναξιοπιστία σου. Δεν θέλω τώρα να είναι σειρά δεκάδες χιλιάδες τέτοια σχόλια και μηνύματα και για πολλά χρόνια.
Αλλά ξαναλέω, δεν μ' αρέσει να γκρινιάζω, γιατί αν δεν μπορείς να το κάνεις κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες που ξέρεις ότι υπάρχουν, μη το κάνεις. Όχι, και η αλήθεια είναι, κύριε Φαναρά, ότι δεν σας ζήτησα κι εγώ το ψυχογράφημα, γιατί κατάλαβα πώς το είπατε. Όμως εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αν όντως είχατε βρει μια διαφορά κοντά στις 20 μονάδες και φοβόσαστε να τη δημοσιοποιήσετε, αυτό είναι προβληματικό. Αυτό κοιτάξτε να δείτε. Αυτό δεν συνέβη. Δεν συνέβη. Άκουσα ένα συνάδελφο που το ανέφερε. Γι' αυτό σας το ρωτώ. Ναι. Αλλά δεν συνέβη. Δεν υπήρχε. Καταρχήν είναι λίγο γελίο, να το πω έτσι, να είσαι βέβαιος ότι έχεις μια διαφορά 20 μονάδων και να μην τη λες όταν ξέρεις ότι σε 2 ώρες θα επιβεβαιωθείς. Γιατί να μην την πεις. Κύριε Παπά, μήπως έχετε κάνει λάθος στον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζετε τους ανθρώπους που κάνουν μετρήσεις. Τι θέλω να πείτε. Προειδοποίησεις για εισαγγελείς, θα σας δείξουμε από Δευτέρα, ήσταν αξιόπιστοι, δώστε τα αστάθμητα, είπε η κυρία Τσαπανίδου, δώστε τα αστάθμητα. Τα αστάθμητα ήταν μεγαλύτερη διαφορά. Αυτό δεν είναι κακό. Εντάξει. Να βλέπαμε τα αστάθμητα, γιατί δεν θα έπρεπε. Η δημοσκόπηση είναι μια επιστημονική έρευνα. Δεν θα σας συνέφεραν και... τα αστάθμητα. Μην την κάνετε αγοραία τη συζήτηση. Αγοραία, η δημοσκόπηση. Την κάνουμε. Όχι, αλλά στην κάνουμε ζωντανή. Δεν την κάνουμε ζωντανή. Ωραία. Η δημοσκόπηση είναι μια επιστημονική έρευνα. Και η επιστήμη πρέπει να είναι διαφανής. Δεν θα ήταν καθόλου κακό να δίνονταν τα αστάθμητα. Εκεί θα φαίνονταν μια υποεκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ ή θα φαίνονταν πάρα πολύ μικρό δείγμα του ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρχε υποεκτίμηση, υπήρχε πολύ μικρό δείγμα στα αστάθμητα. Όχι πολύ μικρό δείγμα, αλλά υποεκτίμηση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρχε. Mm. Αλλά αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Mm. Όταν ένα πολιτικό ρεύμα νιώθει ότι βρίσκεται σε αποδρομή και ήττα, υποεκτιμάται και υποαντιπροσωπεύεται. Είναι ένα σύνηθες φαινόμενο. Λίγες είναι οι φορές που έχει τέτοια πολιτική ισορροπία μια κοινωνία, ώστε στα δείγματα, γιατί τι σημαίνει υποαντιπροσωπεύονται, σημαίνει ότι δεν κάνουν την αναφορά του τι ψήφισαν στο παρελθόν, με την ίδια, αν θέλετε, αναλογία, η οποία κατεγράφει σε εκείνη την εκλογή. Κύριε Φαναρά, αλλά είναι πάρα πολύ τεχνικά αυτά τα ζητήματα. Όχι, και να μην μπούμε και σε αυτά. Και είναι κακό, κατά τη γνώμη μου, να γίνονται αντικείμενο ενός δημοσίου διαλόγου, ο οποίος έχει όρους και χαρακτηριστικά πολιτικής σύγκρισης. Σεβαστό. Προσέξτε, κύριε Φαναρά, όμως, θέλω να πω στο τραπέζι το εξής. Το τι λέει ένας πολιτικός ερευνητής, ένας δημοσκόπος, έχει τεράστια σημασία. Γιατί είναι η αρχή και το τέλος κάθε πολιτική συζήτηση, κάθε τηλεοπτικό πάνελ. Δηλαδή, εάν υπάρχει μια δημοσκόπηση που λέει το Α, ξεκινάμε από αυτό, ενδιάμεσα συζητάμε κάτι άλλο και τελειώνουμε με αυτό. Άρα το πώς εξάγονται και παράγονται τα αποτελέσματα. Πάντως εδώ είδατε, σας πρέπει... έδειχναν στο διαφορά του 5 και ήταν 20. Μία αντίρρηση. Θα το παρατηρήσω αυτό. Ειλικρινά, κύριε Παπά, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εγώ ξέρω, γιατί και εγώ μικρός, έστω και ερασιτεχνικά ασχολήθηκα με την πολιτική. Εγώ ξέρω ότι η μαγεία της πολιτικής είναι να έχεις μία άποψη, να μάχεσαι για αυτήν και να προσπαθείς να την καταστήσεις πλειοψηφική. Μην πάμε να αλλάξουμε ρόλους τώρα. Όταν μου θέτετε τέτοια ερωτήματα. Αυτό δεν αφορά εσάς. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η δημοσιογραφία. Λοιπόν, δεν είναι άσκο κριτική. Ναι, ναι. Ελάτε. Λέει ο δημοσκόπος. Να το κλείσουμε. Είναι κρίσιμο για το πάνελ. Δηλαδή, η κυρία Λιμπεράκη διευθύνει μια συζήτηση. Αν ήμασταν εδώ προεκλογικά και παρουσιάζετε τη δημοσκόπησή σας, η κυρία Λιμπεράκη θα μου λέει: κύριε Παπά, δεν πάτε καλά. Κύριε Παπά, εγώ κρατώ ότι δεν αισθάνεστε την ανάγκη, δεν αισθάνεστε ότι έχετε χειριστεί λάθος. Πάμε στην ανάλυση. Είπε πριν η κυρία Μπακογιάννη, κάτι γίνεται στην κοινωνία. Να πω εκεί λοιπόν 2-3 λόγια και ας αφήσουμε αυτό το θέμα. Και να μπουν και οι πολιτικοί μας στην ίδια συζήτηση. Ας ελπίσουμε ότι οι επόμενες γενιές, γιατί και εγώ μεγάλωσα αρκετά, αυτοί που θα αναλάβουν να κάνουν πολιτική έρευνα από εδώ και πέρα, για τα επόμενα χρόνια θα βρουν ένα καλύτερο και πιο ευνοϊκό περιβάλλον να δουλέψουν. Τι λοιπόν, έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία? Αυτό που έχει συμβεί είναι ότι η ελληνική κοινωνία έχει περάσει από αλλεπάλληλες κρίσεις. Με αρχή θυμίζω την οικονομική κρίση και στη συνέχεια με όσα ακολούθησαν με την πανδημία, αλλά και έκτακτα περιστατικά φυσικών καταστροφών, δημιουργήθηκε ένα κλίμα γενικευμένης ατομικής ανασφάλειας. Κύριε Φαναρά, να το πάω πιο άμεσα. Ψήφισαν θετικά Νέα Δημοκρατία ή ψήφισαν αρνητικά? Κάνατε δεξιά άλματα με αυτή την ερώτηση. Το ξέρω, αλλά... Αλλά δεν γίνεται ανάλυση με αυτόν τον τρόπο. Αλλά οκ, αν θέλετε να το κάνουμε έτσι... Να βλέπουμε και την κάρτα. Ας δούμε λοιπόν αυτή την κάρτα. Ανάμεσα σε άλλα που ρωτήσαμε χθες, ποια είναι τα κριτήρια με βάση τα οποία
κάνατε την επιλογή ψήφου σήμερα. Λοιπόν, εδώ αν μπορούμε να δούμε κάπου μιλάτε τα ποσοστά... στο γενικό δείγμα, κύριε Φανάρη. Ναι, στο γενικό, γενικό δείγμα, έτσι. Την κάρτα όχι με αυτούς που αποφάσισαν τελευταία στιγμή. Όχι, όχι, σε όλους. Λοιπόν, εδώ, λοιπόν, είναι η εκτίμηση, θα την έχουμε σε λίγο, κύριε Φανάρη. Εάν έχουμε λοιπόν την κάρτα, ας πούμε λοιπόν ότι αυτό που κυριάρχησε εχθές, έχουμε δει πολλές στιγμές μέσα στην προηγούμενη δεκαετία να κυριαρχεί η αρνητική ψήφος. Εχθές κυριάρχησε η θετική ψήφος. Σχεδόν 6 στους 10 ψήφισαν, δήλωσαν ότι ψήφισαν το κόμμα που προτιμούσαν. Ψήφισαν το κόμμα που θεωρούσαν λιγότερο κακό 1 στους 3 και αρνητική ψήφο απολύτως έδωσε 1 στους 10. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι είχαμε μία αναμέτρηση στην οποία θα κέρδιζε όποιος είχε θετική πολιτική πρόταση και όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Παπάς, το αίτημα μιας κυβέρνησης συνεργασίας το οποίο ακουμπούσε σχεδόν το μισό εκλογικό σώμα, ήταν ένα αίτημα το οποίο δεν είχε πολιτική έκφραση. Λοιπόν, κυρία Μπακογιάννη. Είχε τραυματιστεί, λοιπόν, είναι στα σοβαρά, ναι, αυτό λέω. Θα κάνω μία προσπάθεια να τα πω συνοπτικά. Η ελληνική κοινωνία πέρασε πάρα πολλά. Τα 10 χρόνια του μνημονίου τη σημάδεψαν και τη σημάδεψαν γερά. Mm-hmm. Αυτή η κοινωνία είδε ελπίδες να διαψεύδονται, είδε κόμματα να τα υπόσχονται και μετά να ακολουθούν άλλη πολιτική και ούτω καθεξής. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανδρώθηκε μέσα σε αυτή την εποχή του αντιμνημονίου, της δύναμης, του αντισυστημικού ας πούμε, απέναντι στην εξουσία της Ευρώπης, των καταπιεστών κτλ. Κυβέρνησε όμως το μεταξύ. Και μετά κάποια στιγμή βρέθηκε στην αντιπολίτευση. Εγώ ανήκω σε αυτούς, κυρία Λιμπεράκη, που είμαι παλιός βουλευτής και παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια τη Βουλή. Ακόμα και από το σπίτι μου βάζω Βουλή. Δηλαδή είναι διαστροφή, αλλά το δέχομαι. Παρακολουθούσα πολλές φορές την αντιπολίτευση και αναρωτιόμουν τι σας έχει πιάσει. Είχανε δίκιο να μας κάνουν κριτική σε συγκεκριμένα θέματα. Είχαν ένα θέμα στο οποίο είχαν δίκιο να μας κάνουν κριτική. Mm-hmm. Εάν μένανε στην κριτική τους για το συγκεκριμένο θέμα, θα ήταν αξιόπιστοι. Αλλά δίνανε αυτή την κριτική με μια τέτοια τοξικότητα, με μια τέτοια καταστροφολογία, με ένα τέτοιο φανατισμό, όπου περίπου ένιωθες ότι ένα τσουνάμι έρχεται και πνίγει όλους τους Έλληνες, που και το δίκιο που είχαν το χάνανε. Αυτό γινόταν επί 4 χρόνια. 4 χρόνια βγαίνανε οι δημοσκοπήσεις, οι οποίες φέρνανε επί 4 χρόνια πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Αν είσαι ΣΥΡΙΖΑ, αρχίζεις κάπου και σκέφτεσαι, βρε παιδιά, μήπως κάτι δεν κάνουμε πολύ καλά. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να κρατάει αυτό, την πρωτιά. Παπά, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Να τελειώσω μια στιγμή. Αλλά κρατήστε το ως ερώτηση. Ναι. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος να διαχειρίζεται μια κρίση μετά την άλλη. Εμείς να του λέμε ότι έχει καταστρέψει την Ελλάδα, ότι την έχει φέρει σε απόγνωση κτλ. Και αυτός να είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Ένας εκεί μέσα δεν σκέφτηκε κάτι, δεν πάει καλά. Συμπέρασμα. Εγώ πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχασε τελείως, αλλά τελείως, την επαφή του με την κοινωνία. Την πραγματική όμως επαφή, κύριε Λιμπεράκη. Η πραγματική επαφή με την κοινωνία δεν έχει κομματικές παροπίδες. Και σας το λέω διότι το έκανα 4 χρόνια τώρα. Σε επαρχία, δεν είναι το ίδιο πράγμα στην Α της Αθήνας, το έκανα στην επαρχία. Όταν μιλάς με τους ανθρώπους και ακόμα και μέσω αυτού του κουτιού, διότι πέσαμε και στο κορονοϊό, όταν σου λένε το πρόβλημά τους, όταν δεν έχεις κομματικές παροπίδες και ακούς ποιο είναι το πρόβλημα και συζητάς αυτού του είδους τα θέματα, κρατάς την επαφή. Η Νέα Δημοκρατία δεν την έχασε αυτή την επαφή. Ο ΣΥΡΙΖΑ την έχασε. Είπατε ότι έμεινε ανέβηκε στο 15 ως αντίληψη. Και είπε κάτι πριν ο κύριος Μάρτζος, το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σωστό. Βεβαίως και δεν πρέπει η Νέα Δημοκρατία με κανένα τρόπο να θεωρήσει, να εκλάβει και να συμπεριφερθεί αλαζονικά επειδή όλη η Ελλάδα είναι μπλε. Και δεν θα το κάνει.
Και είναι το πρώτο πράγμα που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Διότι το ότι η Ελλάδα είναι μπλε δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν έχει προβλήματα. Πάντως είναι εύκολο για ένα κόμμα που διαχειρίζεται την εξουσία μόνο του σε ένα εκλογικό χάρτη, στο χάρτη της χώρας να είναι μπλε, με αντίπαλο τον κοντινότερο να απέχει 20 μονάδες να αποφύγει την έπαρση, την αλαζονία και μια αίσθηση ότι είναι ανέλεγκτος. Εγώ θα σας πω κάτι. Παντοδύναμος. Φαινόμενα αλαζονίας και έπαρσης με τον Κυριάκο δεν θα περάσουν καλά. Μάλιστα. Και δεν θα περάσουν καλά γιατί δεν είναι βλάξ. Και ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αυτά τα φαινόμενα είναι μπούμεραγκ για τη Νέα Δημοκρατία. Εμένα η πρώτη μου δήλωση χθες ήταν με σεμνότητα και ταπεινότητα θα διαχειριστούμε αυτό το αποτέλεσμα. Αλίμονό μας αν πιστεύουμε ότι τα έχουμε λύσει όλα τα προβλήματα του ελληνικού λαού και γι' αυτό μας ψήφισε. Όχι, μας ψήφισε για να τα λύσουμε. Επιτρέψτε μου κύριε Παπά, το πρώτο σύντομο ερώτημα είναι αυτό. Νομίζω το μοιράζονται αρκετοί. Φαντάζομαι ίσως και ο κύριος Φαναράς, με συγχωρείτε. Είναι όχι. Είναι ομόηχο, δεν παρεξηγήσετε. Λοιπόν, κύριε Παπά, 4 χρόνια δεν υπήρξε μία μέτρηση να σας δείξει μπροστά. Επιμένατε ότι οι δημοσκοπήσεις ήταν στημένες, προβοκατόρικες, προβληματικές. Δεν σας πέρασε από το μυαλό ότι μπορεί να είναι η πραγματική εικόνα, αφού το λένε όλοι. Αν παρακολουθήσει κανείς την τάση των δημοσκοπήσεων, διότι έχω κι εγώ μία έτσι, πώς το είπατε κύριε Μπαγκογιάννη, με τη βουλή που έχετε εσείς, και εγώ τις δημοσκοπήσεις τις παρακολουθώ λίγο. Α, εγώ έχω. Το κανάλι της Βουλής, κύριε Μπαγκογιάννη. Είναι και ο κύριος Φαναράς εδώ να μας πει. Υπήρχε μία συστηματική, μικρή βέβαια σε κλίμακα φθορά της Νέας Δημοκρατίας και μία άνοδος του ΣΥΡΙΖΑ. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έχει υποεκτιμηθεί επανειλημμένα, δεν καταλογίζω πρόθεση προς Θεού. Μάλιστα. Είναι ένα επιστημονικό πρόβλημα. Δεν σας προβλημάτισε ποτέ. Σας εξηγώ τι παρατηρήσαμε. Δείτε λίγο το μέσο όρο δημοσκοπήσεων και θα το διαπιστώσετε. Σε όλη την τετραετία υπήρχε μία φθορά της Νέας Δημοκρατίας, αν εξαιρέσει κανείς το πρώτο διάστημα του κορονοϊού. Αναμενόμενη όταν κυβερνάνε ακόμα. Προσέξτε. Ναι, βεβαίως, εντάξει, αναμενόμενη. Κύριε Παπά, φθορά και πήρε τόσες ψήφους παραπάνω από αυτές που πήρε μετά από 4 χρόνια. Πάμε πάλι. Φτάσαμε λοιπόν στις εκλογές, σας είπα και στην πρώτη μου τοποθέτηση, και είχαμε ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού το οποίο δεν είχε εκδηλωθεί ή δεν είχε αποφασίσει. Και αποφάσισε με βασικό κριτήριο την κυβερνησιμότητα. Η δική μας η πρόταση είχε τραυματιστεί από τις αρνήσεις που είχαμε εισπράξει και προφανώς αυτό το πληρώσαμε. Σεβαστό. Ναι. Η περίοδος της παιδικής χαράς τελειώνει με ένα χαστούκι. Μας έφτυσαν, δεν βρέχει. Το χαστούκι είναι η τελευταία ευκαιρία να σοβαρευτούμε. Και άλλα πολλά. Η ανάρτηση του Γιώργου Τσίπρα, την έχετε δει, είμαι σίγουρη. Μήπως είστε πολύ ήπιος. Είμαι πολύ μετρημένος όταν χρησιμοποιώ εκφράσεις και για το κόμμα και για τις πολιτικούς αντιπάλους. Κοιτάξτε, όχι, εσείς μπορεί προσωπικά, είναι όμως η τοξικότητα καλλιεργήθηκε σε αυτό μισό λεπτό. Κυρία Λιμπεράκη, όταν θέλουμε την τοξικότητα να την πολεμήσουμε, θα κοιτάμε και τον Νίκο μας. Λοιπόν, και υπάρχουν κύριε πάμπολα... Παπά, για τον Νίκο σας θέλω να ρωτήσω. Αυτό λέω. Στην περιφέρεια της κυρίας Μπακογιάννη εκλέγεται ένας σύντροφός σας που είναι ταυτισμένος με τον τοξικόλογο. Ναι. Φτάσατε στο παραπέντε μιας ρήξης μαζί του, αποφασίσατε ότι τον χρειάζεστε στους κόλπους σας ή τον θέλετε στους κόλπους σας. Ομιλώ για τον κύριο Πολάκη, για όποιον δεν το κατάλαβε. Μήπως πρέπει να ξαναδείτε και την τοξικότητα που φέρατε στο πολιτικό βίο. Όμως τώρα. Γιατί η τοξικότητα είναι ένα στοιχείο που σας διακρίνει κατά αρκετούς. Κατά ποιους, κατά τη Νέα Δημοκρατία. Η οποία έχει πρωτοκλασσά τα φιλοχοντικά στελέχη. Κατά όποιον έχει πρόσβαση στο Facebook, καταρχάς. Ναι, κατά τον λαό που σας καταψήφισε. Βεβαίως, εντάξει. Αυτό δεν είναι. Δεν είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία. Ναι, αλλά εδώ, εάν θέλετε να συζητήσουμε σοβαρά, κύριε Μπακογιάννη, αξιολογούμε τους λόγους και λέμε, εάν η τοξικότητα. Λοιπόν, όπως εσείς τη χαρακτηρίζετε, είναι ένας λόγος. Μπορώ να σας αριθμίσω πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που πραγματικά, αν δαγκώσουν τη γλώσσα τους, θα πάνε δηλητηρίαση. Σας παρακαλώ τώρα, δεν είναι τώρα. Εντάξει, τώρα θέλετε να δείξετε. Κύριε Παπά, όχι, δεν σας συγχωρώ, κύριε Παπά. Εγώ έκανα μία ανάλυση. Δεν σας συγχωρώ. Μα δεν πειράζει, δεν θα ζήσει και χωρίς τη χώρα. Ναι, έτσι, εντάξει. Αλλά σας διαβεβαιώ, δε. Παρακαλώ. Μην έχετε καμία εμβολία. Να ζήσετε. Εν πάση περιπτώσει, αν εσάς δεν σας απασχόλησε, εμάς δεν μας απασχολεί καθόλου. Εντάξει, εγώ έκανα μία ανάλυση λέγοντας ότι αυτή η κοινωνία έχει αλλάξει. Είναι μια όρημη κοινωνία. Μια κοινωνία που επιζητεί σταθερότητα. Απεχθάνεται τον τοξικό λόγο, απεχθάνεται τους κιλοκαυγάδες,
και απεχθάνεται συμπεριφορές οι οποίες δεν συνάδουν με τον πολιτικό πολιτισμό που η ίδια η κοινωνία έχει. Βγάλετε τα γαλάζια γυαλιά. Και σας λέω ότι εσείς, κατά τη γνώμη μου, χάσατε από αυτό. Να σας ρωτήσω κάτι. Αυτό λέω εγώ. Θεωρείτε ότι ο αντιπρόεδρός σας έχει κάνει κάποια τοξική τοποθέτηση στη Βουλή, στην τηλεόραση? Έχει βάλει τις φωνές, έχει ουρλιάξει, έχει εκστομίσει χαρακτηρισμούς. Δεν κάνετε άλλο. Σας απασχόλησε ποτέ? Δεν κάνετε άλλο τίποτα από το να το χτυπάτε τον άνθρωπο. Όχι, υποθέτω, του κάνουμε πολιτική κριτική. Για τον Άδωνη. Βεβαίως για τον Άδωνη. Διότι ο Κωστής ο Χατζηδάκης δεν διακρίνεται για τις φωνές. Όχι, τον παρακολουθούσε ο Κυριάκος και ήταν. Έχουμε αδικήσει το Πασόκ. Μόνο που καταλάβατε σε ποιον αναφέρετε. Ναι, εντάξει. Και να σας πω και κάτι. Αλλά όταν συγκρίνετε τα σύγκριτα, καλό είναι να είμαστε λίγο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν ήθελα εδώ να σας πω τον τρόπο με τον οποίο θα κερδίσετε τις εκλογές. Εύχομαι να χάσετε. Όπως καταλαβαίνετε. Εύχομαι να κερδίσετε. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Θα φυλάγαμε τα ρούχα μας, άμα ακούμε. Κάνω μία ανάλυση και λέω γιατί εσείς χάσατε την επαφή σας με την ελληνική κοινωνία. Αυτό λέω. Κύριε Μάτζο, το Πασόκ έβλεπα τα ποσοστά. Δεν ξέρω αν θέλει και ο Στράτος να μας διαφωτίσει σχετικά. Στα αστικά κέντρα δεν έχει το ίδιο γερά αερίσματα. Έβλεπα σήμερα το πρωί στην εκπομπή του Ιορδάνη και της Ανθής εδώ, στο εξωτερικό για παράδειγμα, θα μου πείτε είναι πολύ λίγος ο κόσμος, όμως μου έκανε εντύπωση, είστε πολύ χαμηλά. Έχετε λίγο προβληματιστεί για το γεγονός ότι κάπως διαφορετικά σας αντιμετωπίζει η περιφέρεια σε σχέση με τις πόλεις ή μέσα σε σχέση με τους έξω? Για το ζήτημα των Ελλήνων εκτός Ελλάδος πρέπει να συζητήσουμε ευρύτερα. Νομίζω πρέπει η επόμενη Βουλή κιόλας να διορθώσει την κατάσταση που επιτρέπει μόνο σε λίγους από τους εκτός Ελλάδος Έλληνες να ψηφίσουν. Είναι μεγάλο το ζήτημα και αφορά σε όλες τις παρατάξεις. Που τα ακούω και νομίζω ότι μετά από μία δήλωση του κυρίου Τσίπρα στο Βερολίνο, ο οποίος είπε ότι μετανιώνει για την θέση που πήρε το κόμμα του τότε, ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε όλοι. Κυρία Μπακογιάννη, εγώ σας θυμίζω και την τοποθέτηση της αείμνησης Προέδρου Φόφης Γεννηματά στη Βουλή και τις επαναλαμβανόμενες τοποθετήσεις του Νίκου Ανδρουλάκη. Σε αυτό κρούεται ανοιχτές θύρες. Κρούεται ανοιχτές θύρες όσον αφορά στο Πασόκ. Όχι, λέω ότι μήπως συμφωνεί και ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι εδώ και ο Παπάς θα το απαντήσει. Πρέπει να μας απαντήσει το Κομμουνιστικό Κόμμα, βέβαια, από τη δική του τοποθέτηση. Μισή κουβέντα για τις δημοσκοπήσεις. Είναι πολύ σωστή παρατήρησή σας σε σχέση με τις με τα αστικά κέντρα που το απαντήσω, ναι, έχουμε πολύ δουλειά να κάνουμε. Και έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, δουλειά πραγματική πολιτική ενίσχυσης του δικού μας προγραμματικού πλαισίου και του δικού μας μηνύματος στις πόλεις μας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, φυσικά. Οι δημοσκοπήσεις εμείς τις διαβάζουμε, δεν τις πετάμε, τις αξιοποιούμε. Και εκεί ήθελα να σταθώ και να ανιχνεύσω κάτι μέσα από την απογευματινή ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος μιλά για, μεταξύ άλλων, για την αναστήλωση ενός βολικού δικοματισμού. Και εγώ αναρωτιέμαι. Ποιος είναι ο βολικός εδώ? Είναι το Πασόκ ο βολικός για το σύστημα? Γιατί, ξέρετε, εγώ παρακολουθώ και εγώ μαζί με τον κύριο Παπά. Δίπλα σας είναι ο κύριος Παπάς. Παρακολουθώ και εγώ μαζί με τον κύριο Παπά τις δημοσκοπήσεις και βλέπω, για παράδειγμα, έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος συστηματικά έχει ένα ανάστημα που τελικά δεν το είχε. Όλες τις δημοσκοπήσεις βλέπαμε ένα ανάστημα στον ΣΥΡΙΖΑ που τελικά δεν το είχε, όπως αποδείχθηκε στην κάλπη. Εγώ να συμφωνήσω μαζί σας λοιπόν για τις ανάγκες της συζήτησής μας ότι οι δημοσκοπήσεις είναι στημένες. Όχι όλες, κάποιες είναι στημένες. Ακόμα και αυτές που δίναν μεγαλύτερο. Αν εγώ αναρωτιέμαι ποιες τις. Ποια συστήματα. Αυτό, όχι, όχι εσείς, η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ. Λέω, ποια συστήματα στείνανε τις δημοσκοπήσεις? Είναι τα συστήματα που σας στέλνανε όρθιους? Και αυτά τα συστήματα είναι τελικά, θέλω να σας χρησιμοποιούν ως κιάχτρο για να ενισχύεται ενδεχομένως η Νέα Δημοκρατία? Τι θέλω να πω, ποιος είναι τελικά ο βολικός, ποιος είναι ο αντισυστημικός, ποιος βολεύει και ποιος δεν βολεύει? Αυτό πρέπει να αναρωτηθούμε. Εντάξει, μπορώ να απαντήσω. Λοιπόν, φυσικά. Αλλά σε μια, κύριε Μάτζο, σε μια ανοιχτή κοινωνία η οποία έχει στοιχειωδώς δημοκρατικούς κανόνες, το να μιλάτε για στημένες δημοκρατίες. Εγώ είπα για τις ανάγκες τη συζήτηση και υιοθετώντα. Λοιπόν, το είπα κύριε Φανερά. Και υιοθετώντα μία αντίληψη του ΣΥΡΙΖΑ, την οποία ποτέ στο δημόσιο λόγο το κίνημά μας δεν έχει πει. Συμφωνώ. Απλώς, για τη διευκρίνηση, για τις ανάγκες. Να δεχτώ για την οικονομία τη συζήτηση. Ακριβώς. Υποθετική επιχειρηματολογία. Να εξηγήσουμε γιατί εννοούσαμε με βολικό, αν μου επιτρέπετε μόλις. Φυσικά θα έχετε το λόγο αμέσως μετά, υποθέτω, κύριε Λιμπεράκη. Παρακαλώ. Θα σταθώ επίσης σε ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό από τη μελέτη του κ. Φαναρά. Είναι θετική η ψήφος. Άρα είναι θετική και η ψήφος την οποία αποκόμισε και το δικό μας κόμμα. Καταλαβαίνω. Άρα είναι μια ψήφος εμπιστοσύνης σε ένα θετικό μεταρρυθμιστικό μήνυμα απέναντι σε μοντέλα διακυβέρνησης. Δουλειά μας λοιπόν είναι, κυρία Λιμπεράκη, στο επόμενο διάστημα να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο αυτό το θετικό μήνυμα. Η θετική ψήφος στο Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στο τέλος Ιουνίου να είναι ακόμη
μεγαλύτερη. Με πάτε στη δεύτερη κάλπη. Κύριε Παπά, θέλετε να μας πείτε γιατί είναι βουλική και συστημική και εσείς τι κάνετε, ξεβολεύετε την εξουσία και είστε αντισυστημικοί ενώ έχετε ήδη κυβερνήσει κλπ. Ναι, γιατί καλά, αυτό δεν είναι αντιφατικό καθόλου. Δεν, υπάρχει νομίζω ένας συσχετισμός δύναμης ο οποίος αποτυπώνεται. Η Νέα Δημοκρατία συγκροτεί στο πολιτικό πεδίο την καρδιά ενός συστήματος οικονομικής εξουσίας το οποίο έφερε πολιτικές τεράστιων ανισοτήτων και αν επικρατήσει το σενάριο που διέγραψε, ας πούμε, που ζωγράφισε η πρώτη κάλπη, θα έχουμε τη μεγαλύτερη αναδιανομή περιουσίας που έχει γίνει ποτέ στην ελληνική κοινωνία. Γιατί τότε 6 στους 10, είναι κρίση οι 6 στους 10 που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία, είναι πλούσιοι. 6 στους 10 ψήφισαν Νέα Δημοκρατία. Ναι, από αυτούς που, συγγνώμη, το 40% με συγχωρείτε. Δεν είδαμε την κομματική προέλευση αυτών που ψήφισαν θετικά και αρνητικά. Όχι, εγώ σας ρωτώ, αν είναι τόσο, αν ισχύει αυτό που λέτε, που είναι το αφήγημα του ΣΥΡΙΖΑ. Σας είπα στην αρχή, σας είπα ότι φτάνοντας προς τις εκλογές, η δική μας πρόταση είχε τραυματιστεί. Ναι, αλλά δεν ψήφισαν κάτι άλλο. Ψήφισαν αυτή την πρόταση. Αυτό σας λέω. Μα προσέξτε να δείτε. Ψήφισαν θετικά Νέα Δημοκρατία, θέλω να σας πει. Και σας ρωτάει, 40% του ελληνικού λαού είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνουν. Ποιος το είπε αυτό, κυρία Μπακογιάννη? Ότι θα του κάνει τόσο κακό ο Μητσοτάκης όσο λέτε. Γνωριζόμαστε πολύ καιρό και δεν θα πατήσω την μπανανόφλουδα και το γνωρίζω. Όχι, σας ρωτάω. Θα σας απαντήσω. Να απαντήσετε. Θα κάνετε λάθος αν νομίζετε ότι το ποσοστό που πήρατε είναι έγκριση για ένα τόσο αντικοινωνικό πρόγραμμα που έχετε εσείς στα σκαριά να εφαρμόσετε. Πάτε πάλι. Με ειρωνεύεστε. Άρα, ελάτε, κύριε Παπά. 40% του ελληνικού λαού δεν αντέχει. Κυρία Μπακογιάννη, αν θέλετε. Να ολοκληρώσει, γιατί περιμένω να καταλάβω γιατί είναι βολικό και συστημικό εταίρο το. Να σας πω γιατί είναι βολικό, ας πούμε, τώρα το να βλέπεις ότι υπάρχει μια εξέλιξη η οποία τις προσδοκίες του ΠΑΣΟΚ για την εφαρμογή του προγράμματος που προέκρινε τις μηδενίζει. Δεν τις διευκολύνει. Δηλαδή, ας πούμε, έλεγε ο Ανδρουλάκης να υπάρχει πλαφόν στις τιμές ενέργειας. Δεν λέει, υπάρχει. Και το λέει, και το λέει. Και το λέει. Δεν υπάρχει όμως. Το λέει. Εντάξει, με το αποτέλεσμα δεν υπάρχει αυτή η προοπτική, εάν δεν ανατραπεί. Λέει ο Ανδρουλάκης να πάνε κάποιοι φυλακοί για τις παρακολουθήσεις. Δεν υπάρχει αυτή η προοπτική. Λέει ο Ανδρουλάκης να προστατευτεί η πρώτη κατοικία. Δεν υπάρχει αυτή η προοπτική. Γιατί δεν υπάρχει? Δηλαδή, αν δεν ανατραπεί το αποτέλεσμα. Γιατί ξέρετε, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που δημιουργεί συνεχείς κρίσεις, διευρύνει ανισότητες, έχει προσβάλει το κράτος δικαίου, η οποία μένει όρθια. Μάλιστα. Δεν πρέπει να βρούμε το φταίχτη κάπου. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ένας χρυσός χορηγός κάπου. Εγώ σας έδωσα. Τόσα λοιπόν, χρόνια, σας κύριε Παπά. Έδωσα μία απάντηση. Εγώ αυτό δεν υπάρχει μια αναξιοπιστία λοιπόν, στον ΣΥΡΙΖΑ, στο λαϊκισμό, στην τοξικότητα, στις ανερμάτισες πολιτικές, στο θολό. Ο χορηγός της Νέας Δημοκρατίας ήταν ο κατακαιρματισμός των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό ήταν. Ωραία. Λοιπόν, επειδή λοιπόν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, εάν κάποιο δει ψύχρεμα τα προγράμματα που προέκριναν, θα αναρωτιόταν γιατί υπάρχει αυτή η πολεμική. Άρα λοιπόν, λέτε τα ίδια με το ΠΑΣΟΚ. Σε πάρα πολλά πράγματα τα προγράμματα συνέπιπταν. Ναι, αλλά δεν είναι ίδια η τοποθέτηση απέναντι στους θεσμούς. Εντάξει. Δεν είναι ίδια η τοποθέτηση. Εντάξει. Να σας πω, κύριε Παπά, για να το κάνουμε πιο απλό και να το κλείσουμε, γιατί χθες το βράδυ στην εκλογική βραδιά όσοι σύντροφοί σας πέρασαν, όλοι είπαν με το βλέμμα στη δεύτερη κάλπη, κάπως απίφθηναν ένα κάποιο είδους ασαφές προσκλητήριο στα κόμματα του χώρου σας, του ευρύτερου και στο ΠΑΣΟΚ μεταξύ άλλων, για να φύγει η δεξιά. Υπάρχει κάποιο προσκλητήριο που θέλετε να απευθύνετε εν ώψη των εκλογών? Η δεύτερη κάλπη, σας είπα, η κάλπη της απλής αναλογικής δεν μπόρεσε να παράξει αποτέλεσμα, τελείωσε. Ναι. Τώρα έχουμε ενισχυμένη αναλογική που έχει χαρακτήρα δημοψηφίσματος. Μοιραία. Το πολιτικό μας σύστημα, όπως ήταν οικοδομημένο με τα συστήματα της ενισχυμένης αναλογικής, και αυτό αποτυπώνονταν όχι μόνο στον τρόπο λειτουργίας του πολιτικού συστήματος, αλλά και στον κανονισμό της Βουλής, επιφυλάσσει έναν, θα σας έλεγα, δεύτερης τάξης ρόλο για τα κόμματα που δεν είναι στην πρώτη, στην πρώτη κατηγορία. Άλιστα. Έτσι δεν είναι? Αυτό. Ωραία. Λοιπόν, άρα είναι με νέους κανόνες. Εγώ δεν θα παρέμβω στη συζήτηση ανάμεσα στον κύριο Μάντζο και στον κύριο Παπά ποιος είναι μεγαλύτερος χρυσός χορηγός του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα δύο κόμματα στη φάση αυτή. Δεν με αφορά. Δεχόμαστε τις χορηγίες σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό όμως αυξάνει τη δικιά μας ευθύνη. Η δικιά μας ευθύνη αυτή τη στιγμή, ακριβώς επειδή θα μεταβληθεί αυτή η προεκλογική περίοδο σε έναν αγώνα δρόμου θεμητό ανάμεσα στα δύο κόμματα της αντιπολίτευσης, ποιος θα πάρει κεφάλι στη δεύτερη κάλπη, η ευθύνη η δικιά μας είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σε αυτή την προεκλογική περίοδο να βγούμε να πούμε λεπτομερώς
θετικά το πρόγραμμά μας. Δεν έχουμε να αντιπαρατεθούμε με κανέναν. Δεν χρειάζεται έναν αντίπαλο. Αφήστε να δούμε ποιος είναι ο μεγαλύτερος χρυσός οδηγός και θα τον δρούμε. Το χορηγό. Θα επιλέξει το χρυσό χορηγό. Γι' αυτό και επιλέγετε το ΣΥΡΙΖΑ. Συστηματικά, κύριε Μπακογιάννη. Κυρία Μπακογιάννη, εγώ είπα το. Συστηματικά επιλέγετε το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε. Τα κακά νέα είναι ότι αποκτήσατε πολιτικό αντίπαλο. Όταν ο Τσίπρας είπε για την κυβέρνηση ανοχής. Εγώ πριν από τον Ανδρουλάκη τον ονόμασα χρυσό χορηγό. Του στείλατε λέω, και μπουκέτο με λουλούδια. Ναι, ήθελα να του στείλω, αλλά δεν ήθιστε σε μια κυρία. Αλλά εξακολουθώ και είμαι πολύ παλαιομοδίτησα σε αυτά. Δέχομαι λουλούδια μόνο. Αλλά από εκεί και πέρα η πραγματικότητα είναι. Αλλά τα ανέλησε ο κύριος Παπάς. Να επανέλθω τώρα στο δικό μας θέμα. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε το πρόγραμμά μας μέχρι τελευταία του λεπτομέρεια. Να μην κρύψουμε καμία από τις δυσκολίες, να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο κόσμος δέχθηκε τη θετική πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Τη δέχτηκε κατά τη γνώμη μου και διότι μπόρεσε να αποδείξει η Νέα Δημοκρατία ότι το 95% του προγράμματος και του συμβολέου που είχε υπογράψει στην πρώτη εκλογή, παρά τις καταστροφές που μας βρήκανε, το τήρησε. Μειώσεις φόρων και ούτω καθεξής. Η εικόνα για την οικονομία είναι καλή, αλλά στη μακροοικονομία, εμάς μας ενδιαφέρει και η μικροοικονομία, δηλαδή η τσέπη του εκεί δεν είναι πολίτη, καλά τα που πράγματα. Εκεί δεν είναι καλή. Και διότι... επίσης δεν είναι καλά και σε θέματα δημοκρατίας, κυρία Μπακογιάννη. Και όλα αυτά... Οι σκιές των υποκλοπών παραμένουν, παρά το καλό αποτέλεσμα. Ένα μελανότατο σημείο, το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί. Και γι' αυτό ακριβώς κάναμε και όλες τις θεσμικές αλλαγές. Και αν υπάρξουν και ανάγκη για άλλες θεσμικές αλλαγές, βεβαίως και θα τις κάνουμε. Και για εκ νέου έρευνα. Θέλω να πάω για. Και για εκ νέου έρευνα, κύριε Μπακογιάννη, για τις υποκλοπές. Δεν χρειάζεται. Εννοείται στη Βουλή. Δικαιοσύνη. Ναι, εσεί με τη δικαιοσύνη δεν έχετε πολύ καλές σχέσεις. Τι εννοείται, κύριε Μπακογιάννη. Εννοώ ότι δεν είστε πολύ ευτυχείς με τα αποτελέσματα της δικαιοσύνης. Με ποια απόφαση εννοείται. Δεν ξέρω εγώ. Τι ξέρετε εσείς. Ποια απόφαση υπονοεί. Δεν ξέρω, εσείς κάνατε αναφορά στη δικαιοσύνη. Λέω ότι όταν έχει ένας άνθρωπος καταδικαστεί, ναι. Δεν έχει πολύ καλές σχέσεις με τη δικαιοσύνη. Την αποκαλύψτε. Η δικαιοσύνη είναι μια έννοια την οποία πρέπει να αποδίδει η δικαστική. Κυρία Μπακογιάννη, στη Βουλή λοιπόν, μπορεί να ξεταστεί. Να γυρίσουμε. Στη Βουλή βεβαίως και θα εξεταστεί. Θα υπάρξει Εξεταστική Επιτροπή. Υποκλοπές. Βεβαίως. Το έχει δεσμευτεί ο κυρίαρχος Μητσοτάκης. Θέλω όμως να πάω σε μια κουβέντα η οποία. Ελάτε και να κλείσουμε, πρέπει να περάσουμε σε διάλειμμα και να γυρίσουμε για τις δεύτερες κάλπες. Αυτή η Βουλή. Σωστά. Εσείς θα μας δείτε. Ναι, μα σωστό πάμε ήδη. Okay. Ακούστε, όταν ο Μητσοτάκης μιλάει, καλό είναι να τον ακούτε γιατί εννοεί κυρία αυτά Μπακογιάννη. Που λέει. Συνήθως συμβαίνει το αντίστροφο. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και να μιλήσουμε για τις δεύτερες εκλογές επιστρέφουμε. Όταν μιλάμε εμείς μας ακούει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρω αν δεν σας ακούω. Εγώ σας ακούω με μεγάλη προσοχή. Εμένα πάντως δεν με ακούει κανένας σας. Αυτό είναι χρήσιμο για σας. Αυτή τη μία αναθεωρητική Βουλή θα είναι μια μεγάλη ευκαιρία, κύριοι, λοιπόν. Να δείξουμε στον ελληνικό λαό ότι οριμάσαμε άπατες. Πάμε. Να ζητήσουμε τις συνενέσεις που θα είναι απαραίτητες. Έχουμε μια παύση, είναι μια μεγάλη ευκαιρία να πάμε σε διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε για να εστιάσουμε στις επόμενες εκλογές που απέχουν τίποτα, έτσι, 25 Ιουνίου, πια ένα μήνα και κάτι. Λοιπόν, επιστρέψαμε μεγάλη εικόνα, η πρώτη μετεκλογικά πια με την κυρία Μπακογιάννη, τον κύριο Παπά, τον κύριο Μάτζο και το Στράτο Φαναρά. Και θα ξεκινήσω από εσένα, Στράτο. Έχουμε εκλογές 25 Ιουνίου. Τρέχει αυτές τις ημέρες η διαδικασία των διερευνητικών κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος. Μια τυπική διεκπεραιωτικά την αντιμετωπίζουμε διαδικασία. Στράτο, πώς πορευόμαστε σε αυτές τις νέες εκλογές που έχουν ιδιαιτερότητες. Νέος εκλογικός νόμος, 4 εβδομάδες για να προετοιμαστούν τα κόμματα και μια πρωτιά που νομίζω δεν αμφισβητείται, έτσι δεν είναι? Ναι, είχαμε πει παλιότερα, νομίζω και από εδώ, από το δελτίο του Μέγκα, ότι αυτές οι εκλογές μοιάζουν περισσότερο να μην είναι εκλογές διακυβέρνησης, αλλά εκλογές αντιπολίτευσης. Πάμε να βγάλουμε αντιπολίτευση δηλαδή τώρα. Εντάξει, δεν πάμε να βγάλουμε αντιπολίτευση, αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτή τη στιγμή το προβάδισμα και το ηθικό πολιτικό δικαίωμα του Μητσοτάκη να σχηματίσει κυβέρνηση, αν τα αποτελέσματα παραμείνουν στα επίπεδα της πρώτης της θεσινής ημέρας, νομίζω ότι δεν αμφισβητείται. Άρα λοιπόν εδώ νομίζω ότι το παζλ για να οριστικοποιηθεί χρειάζεται μια πιο σύνθετη σκέψη
Και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι η δεύτερη αναμέτρηση είναι απλά μια συνέχεια της πρώτης και δεν πρέπει να κάνουν αυτό το λάθος, ειδικά οι πρωταγωνιστές της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η χώρα θα έχει κατά πάσα πιθανότητα μια κυβέρνηση η οποία θα είναι αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, όλα φαίνεται ότι οδηγούν και στη σκέψη ότι θα διαμορφωθεί και μια αντιπολίτευση η οποία πια θα παίρνει υπόψη πραγματικές ανάγκες. Δεν ξέρω αν θα είναι του ΣΥΡΙΖΑ ή αν υπάρχει περίπτωση να ενισχυθεί και άλλο το ΠΑΣΟΚ, αλλά πάντως η αντιπολίτευση θα πρέπει να παίρνει υπόψη τις ανάγκες και τα πραγματικά κενά που υπάρχουν στην πολιτική της κυβέρνησης. Το λες σαν να μην συνέβαινε μέχρι τώρα. Βέβαια δεν είσαι εδώ για να ασκήσεις κριτική, αλλά θέλω να πω όπως το επισημαίνεις, έτσι το ακούει κανείς. Ναι, ευθέως το μια λέω. Μια άλλη αντιπολίτευση. Ευθέως το λέω. Θέλω να πω ότι όταν δαπανάς resources σε άσχετα θέματα από αυτά που υπάρχουν ως προτεραιότητες στον πολιτικό αγώνα, νομίζω ότι αυτό έχει μοιραία επιπτώσεις. Να ζητήσω, κυρία Μπακογιάννη, καταρχάς να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι υπάρχει ένας κόσμος που σας ψήφισε. Είδαμε ότι σε μεγάλο βαθμό ήταν θετική η ψήφος, δηλαδή σας ψήφισαν γιατί ήθελαν να σας ψηφίσουν. Όμως υπάρχει περίπτωση να σας ψήφισε και ένας κόσμος που δεν ταυτίζεται με την Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν ήθελε να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και βλέποντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα είναι αρκετά χαμηλά, να πάει σε κάποιο άλλο κόμμα. Υπάρχει περίπτωση, με άλλα λόγια, να δείτε χαμηλότερα ποσοστά στις 25. Όλες τις περιπτώσεις υπάρχουν. Εμείς δεν προσεγγίζουμε καμία εκλογική διαδικασία με την αντίληψη ότι έχουμε ήδη κερδίσει εκ προημίου. Δηλαδή έχουμε αρκετή εμπειρία ως κόμμα και ως παράταξη για να παίρνουμε τις επόμενες εκλογές πάρα πολύ σοβαρά. Mm-hmm. Όταν εννοούμε πάρα πολύ σοβαρά, θα κάνουμε έναν προεκλογικό αγώνα όπως τον κάναμε ένα μήνα πριν. Με μοναδική διαφορά ότι οι βουλευτές δεν θα ψάχνουν σταυρό, άρα υπάρχει μια δυνατότητα διαλόγου και για κάποιους από εμάς. Ναι, πάμε με λίστα, έτσι να το θυμίσουμε, δεν ξέρω πόσοι το γνωρίζουν. Πάμε με λίστα, άρα ο κύριος Μάντζος μπορούσε να βγει, εγώ δεν μπορούσα δεν να πω. Δεν υπάρχουν περιορισμοί, ναι. Διότι είχα περιορισμό λόγω σταυρού. Αυτή δεν υπάρχει πια, άρα και ο κύριος Παπάς και εγώ και όλοι οι υπόλοιποι συνάδελφοι έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε αυτό το διάλογο πολύ πιο έντονο. Την debate θα δούμε, αλήθεια, αυτό που υποσχέθηκε. Αυτό δεν το ξέρω, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι ελπίζω και πάντως εμείς θα επιδιώξουμε έναν πολύ ουσιαστικό διάλογο. Διότι έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Εγώ ένα από τα πράγματα που πιστεύω ότι κόστησε στο ΣΥΡΙΖΑ είναι η άρνηση κοστολόγησης του προγράμματός του. Δηλαδή όταν λες στον άλλον ότι εγώ θα κάνω αυτά, τα οποία ακούγονται όλα τέλεια, έτσι, ποιος δεν θέλει να πάρουμε τις αυξήσεις, να διπλασιαστούν οι συντάξεις, να. Όταν όμως έρθει η ταμπακέρα του κόστους, εκείνη την ώρα θα πρέπει να μπορείς να πεις στον ελληνικό λαό που θα τα βρω αυτά τα λεφτά για να στα δώσω εσένα. Και έτσι έγινε το λάθος του Κατρούγκαλου και τυνάχτηκε η κατάσταση στον αέρα. Ενώ εάν συμφωνήσουμε τώρα προκαταβολικώς, να, οι τρεις μας, είμαστε τρεις, για να συμφωνήσουμε, η Τράπεζα της Ελλάδος, δεν τους αρέσει ο κύριος Τουρνάρας, το Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, που είναι άνθρωποι που έχουν επιλεγεί από ναι. όλα τα κόμματα. Κάποιον οποιοδήποτε, ο οποίος θα καθίσει κάτω και θα κοστολογήσει, έχουμε καιρό, ένα μήνα. Να είμαστε ακοστολογικοί. Κυρία Μπακογιάννη, να είμαστε πιο υπεύθυνοι σε αυτά τα οποία θα πούμε και να βγούμε από εκεί και πέρα να υπερασπιστούμε τις θέσεις μας. Πώς σας φαίνεται η ιδέα, κύριε Παπά? Να δούμε την κάρτα και θα σας πω. Θα μας πείτε όμως, κύριε Παπά, έχει αντανακλαστικά η ομάδα της εκπομπής, κυρία Μπακογιάννη. Σας άκουσε να λέτε για το πώς ψήφισαν οι άνθρωποι και για τον κύριο Κατρούγκαλο και ήρθε στο νου. Στράτο, τι βλέπουμε? Ναι, εδώ βλέπουμε μία κάρτα που δείχνει πώς ψήφισαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το συνδέουμε με τον κύριο Κατρούγκαλο αυτονόητα, έτσι, λόγω των ασφαλιστικών εισφορών. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η κάρτα και βλέπουμε εδώ ότι υπήρξε μια σαρωτική επικράτηση της Νέας Δημοκρατίας, όχι μόνο έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά συνολικά έναντι όλου του κομματικού ανταγωνισμού. Τεράστια διαφορά, βέβαια, θα είχε πρόσθετη αξία να ξέρουμε πότε το αποφάσισαν. Μιας και έγινε αυτή η αναφορά, ότι επειδή μετρούσαμε και την Παρασκευή, που δεν υπήρχε δικαίωμα
ανακοίνωσης, η υπόθεση Κατρούγκαλου κόστησε ουσιαστικά και αρκετά στο ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο περσέ, δηλαδή επειδή υπόθηκε ό,τι υπόθηκε, αλλά και διότι ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το αργό σύρθο momentum που είχε βρει και στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Παπάς στην αρχή, το έχασε πλήρως. Δηλαδή από εκεί που ήταν στην επίθεση, πέρασε σε άμυνα. Μάλιστα. Άρα ανέκοψε την... Ανέκοψε συνολικά δηλαδή την προσπάθειά του να ελέγξει το τελευταίο 48 ώρο. Ναι, να πω όμως ότι επειδή πάρα πολλά στελέχη μπορεί να βγουν και να πούν μια κουβέντα παραπάνω, έτσι, και την έχουμε όλα τα κόμματα εμπειρία από τέτοιες περιπτώσεις, ο βασικός λόγος που κρυβότανε για την έκρηξη που έγινε με την ιστορία Κατρούγκαλου είναι η άρνηση της κοστολόγησης. Κύριε Διότι Παπά, εκεί έγινε πιστευτός ο Γιώργος Κατρούγκαλος. Εκεί πέρα η κυβέρνηση στο θέμα της κοστολόγησης έχει γίνει κατά το κοινό λεγόμενο ρεζίλι. Ρεζίλι, δηλαδή κανονικό ρεζίλι, διότι ο κύριος Γιατί είπαν στην αρχή ότι το κοστολόγησαν. Γιατί είπαν στην αρχή ότι το κοστολόγησαν, ότι είχαν πάει στο γενικολογιστήριο του κράτους. Το γενικολογιστήριο του κράτους είπε: Δεν ξέρω τίποτα, τι είναι αυτά που μου λέτε για κοστολογήσεις. Και είχαν και περιφέρανε και τον κύριο Σκέρτσο και κάτι εξελάκια που είχε φτιάξει σπίτι του άνθρωπος, μέσα λίγο την κοστολόγηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ. Μπράβο, γιατί δεν πάμε σε κάποιον. Τι να πάμε, γι' αυτό που κοστολογήσατε. Να πάμε σε κάποιον που αποδέχεστε. Καλά, εγώ αποδέχομαι όποιον μου προτείνετε. Προτείνετε μου κάποιον γνωστό. Θα σας στείλουμε, στους τεχνοκράτες μας λοιπόν, θα σας στείλουμε τους τεχνοκράτες να κοστολογήσουν το δικό σας πρόγραμμα. Να το κοστολογήσετε, ευχαρίστω. Κυρία Μπακογιάννη. Γιατί εμείς το καταθέσαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο μεσοπρόθεσμο. Τίποτα τέτοιο δεν έγινε, ήρθε διάψευση από πάνω. Μην το επαναλάβετε. Κυρία Μπακογιάννη, αυτά που ανακοινώθηκαν στη συνέχεια τα είχατε κοινοποιήσει. Κύριε Παπά. Όποιον θέλετε. Λοιπόν, όποιον θέλετε. Είστε... Ελάτε να πάμε να κοστολογήσουμε τα προγράμματά μας. Το χρωστάμε στον ελληνικό λαό. Καλά. Πάμε. Εσείς χρωστάτε που... να πείτε μία φορά την αλήθεια όμως. Καλά τώρα. Παραδεχτείτε ότι είπατε ψέματα για την κοστολόγηση. Υπογάιδαρο στο πετεινό κεφάλα τώρα λέγεται αυτό στην περιοχή. Κυρία Μπακογιάννη, υπήρξε μία ανακρίβεια πάντως εκεί. Ποια ανακρίβεια. Δηλαδή κοστολογήθηκε από το γενικό λογιστήριο, τελικά δεν είχε κοστολογηθεί από το γενικό λογιστήριο. Να σοβαρευτούμε. Κάθε άνθρωπος που είναι υπουργός. Έχει στοιχεία του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Αυτό όμως είναι κάτι άλλο. Ένα λεπτό. Εντάξει. Για να ξέρουμε. Αυτό είναι το κοστολογώ εγώ βάσει των στοιχείων. Όταν εγώ λοιπόν έρχομαι και ζητώ να γίνει κάτι, να αυξηθεί η τάδε σύνταξη, να κάνει αυτό, έρχεται το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Γι' αυτό και εμείς οι βουλευτές, γιατί όλα αυτά που λένε είναι αέρας φρέσκος. Δεν ήταν ακριβές όμως. Ένα λεπτό. Είναι στοιχεία, είπε, του Γενικού δεν Λογιστήριου έτσι. Του Κράτους. Δεν νομίζω ότι είπε. Και λέω. Έχουν κλείσει κάλπες, είμαστε ενώπιον. Λοιπόν, τώρα εντάξει, αναλωνόμαστε τώρα σε ένα. Ο βουλευτής, όταν καταθέσει μία τροπολογία και θέλει να αυξήσει τη σύνταξη τη στοιχηρία. Είναι υποχρεωμένος να πάρει έκθεση του Γενικού Λογιστήριου του Κράτους. Καλά, και αυτό βέβαια σχετικό είναι και στην πραγματικότητα. Και του τη δίνει το Γενικό Λογιστήριο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν είναι σχετικό. Η Βουλή έχει κανόνες. Μάλιστα. Έτσι λειτουργεί. Όταν λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σου λέει ότι η αύξηση των συντάξεων είναι τόσο, η μείωση του ΦΠΑ είναι τόσο, γιατί δεν τη σκέφτηκε λοιπόν, τη μείωση του ΦΠΑ μόνο ένα κόμμα, τη σκεφτήκαμε πολλά. Κυρία Μπακογιάννη. Το ερώτημα είναι πόσο κάνει η μείωση του ΦΠΑ. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν επανέρχομαι και λέω. Το είπατε. Να απαντήσει ο κύριο τρεις φορές. Εντάξει, αλλά δεν θα έχουμε χρόνο. Κάπως πρέπει να απαντήσει και να πάρει χρόνο και το Πασόκ. Γιατί βλέπω ότι συνεχίζεται. Ακούστε τι λέω, κυρία Μπακογιάννη. Λέω, θα απευθυνθούμε κι εγώ κι εσείς στους αρμόδιους, στους αρχηγούς. Ποιοι είναι οι αρμόδιοι? Ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας. Να κάτσουν σε ένα debate και να βάλουν κάτω τα προγράμματα να δουν την κοστολόγηση. Το θέλετε. Αλλά δεν τον βλέπω. Το θέλετε ακόμα. Εμείς φοβόμαστε. Εμείς φοβόμαστε. Κρύβεστε και κρύβεστε και μετά τις εκλογές. Θα το δούμε, κύριε Παπά. Θα το δούμε το debate. Επιθυμούμε πάρα πολύ. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε για το πώς θα πορευτεί το στις δεύτερες εκλογές, τι προλαβαίνετε να κάνετε σαν ασύνταξη. Οι δεύτερες εκλογές, κυρία Λιμπεράκη, ακούστε, εμείς έχουμε κάνει μια προγραμματική υπερπροσπάθεια. Το πρόγραμμα μας είναι απολύτως κοστολογημένο. Αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι αέρας κοπανιστός. Και η απόδειξη είναι ότι με την πολιτική που εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία, παρόλο που είχε βαθμούς ελευθερίας από την Ευρώπη, κατάφερε να αυξήσει και το δημόσιο και το ιδιωτικό χρέος κατά 40 δις. Κύριε Παπά, διέτρεξα το πρόγραμμά σας δύο φορές.
φορές όταν έγινε η ιστορία Κατρούγκαλου να βρω τι λέτε για τις ασφαλιστικές εισφορές. Θέλετε να σας πω πόσες φορές χρησιμοποιείτε τη φράση ασφαλιστικές εισφορές μέσα στο πρόγραμμα? Ναι, αυτό που έχετε αναρτημένο στο site σας. Καμία. Μπα, τι αποδεικνύει αυτό, κυρία Λιμπεράκη? Ότι δεν μας λέτε τι θα κάνετε για τις ασφαλιστικές εισφορές. Ότι δεν έχουμε καμία πρόθεση αλλαγής της αριστερής. Θα τις κρατήσετε όπως τις έχει η Νέα Δημοκρατία. Βεβαίως τώρα. Λοιπόν, δεν είχαμε πει ότι θα τις αλλάξουμε. Υπάρχει κύριε ένα παπά, στοιχείο. Η αξιοπιστία. Ναι, δεν ναι. Είναι λοιπόν, ελάτε, σας. Ελάτε. Λοιπόν, δεν πειράζει. Όταν δεν έχει κυρία Μπακογιάννη. Κάνει, έχει την προϊστορία. Κυρία Μπακογιάννη. Ελάτε. Δεν είναι το φόρτε σα. Κύριε Παπά. Δεχτείτε να πάμε να κοστολογηθεί. Εγώ λέω τα να δεχτεί ο Μητσοτάκης. Κυρία Μπακογιάννη, μία φορά παπά. Να την παρατεθεί με τον Τσίπρα. Παπά. Και να του αποδείξει ότι δεν. Εντάξει. Δεν πειράζει. Ειδικά ο Μητσοτάκης τώρα. Κύριε Παπά. Να βγουν. Κύριε Παπά. Ποτέ head to head μεταξύ δύο. Γιατί υπάρχει κανονισμό. Κυρία Λιμπερά. Υπάρχουν και άλλα τρέψετε. Δεν θα το επιτρέψει και η ίδια κομματική επιτροπή. Και αν γίνει είναι, ένα με όλου και ένα με του δύο. Κύριε Λιμπεράκη, αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι συμβατό. Αλλά στο παρελθόν το έχουμε δει. Δεν είναι ο προέδρος. Το έχουμε δει στο παρελθόν. Εάν συμφωνήσει ο κύριο Μητσοτάκης. Εξαντλήθηκε στη διακομματική επιτροπή. Δηλαδή, με συγχωρείτε, συγγνώμη κύριε Μάτζο, εάν θέλουν και οι δύο και έρθουν εδώ και γίνει εκτό πλαισίου μια συζήτηση μεταξύ του, έχετε πρόβλημα. Εκτό πλαισίου διακομματική επιτροπή. Πάπα, έγκλημα καθημερινό. Ελάτε, κύριε Παπά, τι προλαβαίνετε. Να μαζέψετε, σας παρακαλώ. Θυμίζω, κύριε Παπά, τι έλεγε ο κύριος Τσίπρας κάποτε για τα εκτός πλαισίου debate. Λοιπόν. Έγκλημα καθοσιώσεως. Εντάξει, λοιπόν. Βλέπετε, λοιπόν, αυτό είναι ένα μικρό μνημείο αναξιοπιστίας. Μικρό μνημείο αναξιοπιστίας. Άλλο ένα. Λοιπόν, έχει, λέει. Αυτό ονομάζεται αναξιοπιστία. Αν έχει γυρίσματα. Ελάτε, κύριε Παπά, τι προλαβαίνετε να κάνετε και σε ποια κατεύθυνση? Αυτή τη στιγμή έχουμε, λοιπόν, μία καινούρια εκλογική αναμέτρηση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη. Δηλαδή, είπατε, είναι η πρώτη μετεκλογική, είναι μάλλον η πρώτη προεκλογική. Το είπα και αυτό. Έτσι δεν είναι? Είναι η πρώτη προεκλογική. Mm. Πάμε σε μία αναμέτρηση με ενισχυμένη αναλογική, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο διασποράς και χαμένης ψήφου. Mm-hmm. Πρέπει ή να υπάρξει μία ρηγμάτωση σε αυτό που διαφάνηκε στην πρώτη κάλπη, ή να διολυστήσουμε σε πάρα πολύ αρνητικές συνέπειες και για τη δημοκρατία μας και για την οικονομία. Για το κόμμα σας, εάν τα ποσοστά σας είναι ίδια ή χαμηλότερα στις 25 Ιουνίου. Τα ποσοστά μας θα είναι αυξημένα, θα το δείτε. Σύμφωνοι. Αυτό γίνεται. Την ακούω την εκτίμησή σας, ναι. Την κρατώ με πολύ σεβασμό. Έγινε, αλλά η δουλειά μου είναι να σας θέτω και ερωτήματα πολύ που είναι εκτός των εκτιμήσεων ή των προσδοκιών σας. Πολύ καλά κάνετε. Εάν λοιπόν το βράδυ της 25ης Ιουνίου δείτε ένα ποσοστό ίδιο με αυτό που είδατε χθες ή χαμηλότερο, τι θα σημαίνει για το κόμμα σας την επόμενη? Θα είναι αρνητικό. Αυτή τη στιγμή συζητάμε μόνο για τις εκλογές και την ανατροπή του σκηνικού που διαμορφώθηκε στην πρώτη κάλπη. Έχετε βάλει και ένα post-it για αργότερα, για θέματα ηγεσίας, για θέματα πολυφωνίας? Δεν υπάρχει καμία τέτοια συζήτηση. Συζητήσαμε, έχουμε και την κεντρική μας επιτροπή. Μεθαύριο. Αύριο ο Αλέξης Τσίπρας πάει να συναντήσει την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως αντιλαμβάνεστε, εκ του αποτελέσματος δεν υπάρχει ούτε το θεωρητικό αριθμητικό. Εντάξει, αυτό είπαμε. Είναι διεκπεραιωτικά τώρα. Διερεύνηση σχηματισμού κυβέρνησης. Θα ανταποκριθεί βεβαίως στον θεσμικό του ρόλο. Το όργανό μας συνέρχεται την Τετάρτη και είναι μια διαφορετική εκλογική αναμέτρηση. Να επιμείνω σε κάτι. Όσο θέλετε. Ο κύριος Τσίπρας μόνος του είχε πει ότι κάποιος που χάνει με 6 μονάδες έχει κυρώσεις. Εσείς τον γνωρίζετε τον κύριο Τσίπρα πάρα πολλά χρόνια και συμπορεύεστε πολιτικά. Μετά τη δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, δεν θεωρείτε ότι ο ίδιος θα νιώσει την ανάγκη να βάλει αυτή την ιστορία στο τραπέζι? Ο Τσίπρας είναι ο πρόεδρος ο οποίος όταν εξελέγει το κόμμα μας ήταν μεταξύ κοινοβουλευτικής παρουσίας και εξόδου από τη Βουλή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι ο άνθρωπος που κατάφερε να το καταστήσει μεγάλο κόμμα. Και βεβαίως με την εμπιστοσύνη όλων μας θα έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Μα δεν σας ρώτησα αν θα το θέσετε εσείς. Αν εκτιμάτε, γνωρίζοντάς τον και ακούγοντάς τον να λέει αυτά που είπε πριν από μια εβδομάδα σε συνέντευξή του, ότι θα το θέσει ο ίδιος. Θα νιώσει την ανάγκη να το θέσει ο ίδιος. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Μάλιστα. Δεν θέλω σεβαστώ να το σχολιάσω. Σεβαστώ, κύριε Παπά, δεν επιμένω. Ο Τσίπρας απέδειξε και με τη σημερινή του δήλωση ότι δεν είναι άνθρωπος που αποφεύγει τις φουρτούνες και κρύβεται. Δήλωσε παρόν και είναι στη μάχη. Κύριε Μάτζο, τι θα πείτε? Το 11,5 το πήρατε. Τώρα δεν χωράει η λογική ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης. Πρέπει κάτι άλλο να πείτε. Θα πάτε διμέτωπα? Θα προσπαθήσετε να πάρετε πίσω κόσμο από ΣΥΡΙΖΑ? Εκτιμάτε ότι υπάρχει κόσμο σας στη Νέα Δημοκρατία? Κόσμο στο Πασόκ υπάρχει παντού, κύριε Λιμπεράκη. Είμαστε όλοι Πασόκ, θα μου πείτε. Όχι, θέλω να πω, εν δυνάμει ψηφοφόροι ενός θετικού μεταρρυθμιστικού μηνύματος όπως αυτό που εκπέμπουμε, υπάρχουν σε όλο προφανώς το πολιτικό φάσμα, τουλάχιστον των τριών κομμάτων που εκπροσωπούνται απόψε εδώ. Και επειδή άκουσα την κυρία Μπακογιάννη να λέει, για παράδειγμα, ότι ναι, η αλαζονία δεν πρέπει να διέπει την κυβέρνηση τη επόμενη ημέρα, συμφωνώ. Είναι κάτι το οποίο βέβαια είδαμε, αν μου επιτρέψετε την παρατήρηση,
κυρία Μπακογιάννη, και στη διαχείριση των κρίσεων στο κράτος δικαίου και στη διαχείριση των κρίσεων στην οικονομία, είδαμε αρκετή δόση αλαζονίας, έπαρσης, κάτι το οποίο εύχομαι να μην ξαναδούμε. Για να μην το ξαναδούμε, και να πω εδώ για παράδειγμα για τις αυτοδύναμες κυβερνήσεις και την επανεκλογή, και ο κύριος Καραμανλής επανεξελέγει το 2007 και έφτασε τη χώρα στα βράχια. Τι θέλω να πω. Απέναντι σε μονοκρατορίες ή αυτοδύναμες κυβερνήσεις, χρειάζεται έλεγχος και εξισορρόπηση από μια ισχυρή και αξιόπιστη αντιπολίτευση. Αυτό είναι το διακύβευμα για εμάς στις επόμενες εκλογές. Και η αξιοπιστία τελικά είναι το βασικό, η βασική αρετή στην οποία θα κριθούν οι εναλλακτικές. Και θα διορθώσω τον κύριο Παπά, θα μου επιτρέψει, την τοποθέτηση γιατί τελικά, ακόμα και σε πεδίο απλής αναλογικής, η προοδευτική φωνή, η προοδευτική πολιτική δεν εκφράστηκε με μια ομόνοια και μια ομοφωνία. Και αναρωτιέμαι, ποια αξιοπιστία μπορεί να έχουν οι πολιτικές, διάφορες. Δεν είναι μόνο οι πολιτικές απόψεις του κύριου Κατρούγκαλου που σωστά αποτυπώνονται στην μελέτη που είδαμε, στην έρευνα που είδαμε. Εγώ, εκτός από την υπερφορολόγηση των ελευθέρων επαγγελματιών, έχω καταγράψει, για παράδειγμα, ανερμάτιστες πολιτικές στην εξωτερική μας πολιτική. Αναφορές περί πρεσπών του Αιγαίου ή περί θάλασσας που δεν έχει σύνορα. Ή θυμάμαι πολιτικές οι οποίες έχουν να κάνουν με τα τοπικά νομίσματα που ακούστηκαν κατά καιρούς. Όλα αυτά είναι μικρά-μικρά διαμάντια της προεκλογικής περίοδου, κύριε Παπά. Ή, και δεν θέλω, δεν θα μπω στον πειρασμό να προσωποποιήσω τη συζήτηση. Ναι, για, ακόμα και η αναφορά ή η σχέση του κόμματος με τη δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου. Για παράδειγμα, η ανάγνωση μιας δικαστικής απόφασης από την ίδια δικαστική σύνθεση ως καλής όσον αφορά στην αθώωση μιας εισαγγελέως και ως κακής για την καταδίκη, την ομόφωνη καταδίκη ενός υπουργού, ακόμα και αυτό είναι μια αλακάρτ προσέγγιση. Κάνετε λάθος, και να σας εξηγήσω γιατί. Ας πούμε, αν μου επιτρέπετε. Κύριε Μάντζο, τώρα ανοίγεται ένα θέμα που δεν αγγίζει. Όχι, να τοποθετηθώ όμως. Δεν είναι προσωπικό. Ένα λεπτό, κύριε Παπά, θα μα κόψει. Παρακαλώ, μόνο. Θεσμός στη δημοκρατία μας είναι η δικαστική εξουσία. Και η δουλειά της είναι να απονέμει δικαιοσύνη. Κρίνεται και καταλήγεται. Όλες οι αποφάσεις της δικαστικής εξουσίας είναι ανοιχτές στη δημόσια κριτική. Δεν είναι ανέλεγκτη. Και σεβαστές όμως. Τον σεβασμό πρέπει να τον διεκδικούν και να τον κερδίζουν. Δεν μπορεί να είναι σεβαστή. Ας πούμε. Είναι εφαρμοστές. Το πώς θα διεκδικήσουμε. Αν δεν μας αρέσει. Αυτό είναι πρωτοφανής. Λοιπόν, πρωτοφανές είναι να συναντά ο Γεραπετρίτης στον Τζανερίκο και να του λέει κάνε αυτό και τάλλο για να σε διορίσουμε. Αυτό είναι το πρωτοφανές. Έλα, κλείνω κυρία Λιμπεράκη με το διακύβο. Μιλάτε, κύριε Μαντζό. Αυτό είναι πρωτοφανέ. Παρακαλώ, παρακαλώ. Αυτό παρακαλώ, πρέπει να κλείσουμε. Όχι, και το πληρώσατε θέλω, και άλλο πραγματικά να το υπογραμμίσω. Θέλω να δω πώς θα πάτε την επόμενη φορά στη μάνα του Φίσα. Σας παρακαλώ. Είστε ως έμπειρη πολιτικός. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Δεν έχουμε χρόνο. Σας παρακαλώ. Κυρία Μπακογιάννη, κύριε Παπά. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν αποφάσεις της δικαιοσύνης λοιπόν που δεν ανταποκρίνονται στο κοινό περί δικαίου αίσθημα. Υπάρχουν αποφάσεις της δικαιοσύνης που καταδικάζουν κάποιον στο πρωτοδικείο και αθώων στο εφετείο, έτσι δεν είναι. Μια αποφάση από την ίδια σύνθεση, όπως αυτό αναφέρω. Λοιπόν, κύριε, κλείσαμε. Κλείνουμε, κλείνω, κλείνω. Προγραμματική. Ανώτατο ειδικό δικαστήριο, το οποίο βγάζει μια απόφαση 13-0. Αυτή η απόφαση δεν είναι σεβαστή. Τι εννοείται, λοιπόν, αν σας παρακαλώ, ανοίγεται τώρα μία πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχει τελειώσει. Την κατακρίναμε. Την κατακρίναμε. Γιατί δεν σας άρεσε η απόφαση αυτή. Αλλά εάν σας άρεσε, ας πούμε, η αθώωση των πάντων για τη Σύνταξη. Κύριε Παπά, κυρία Μπακογιάννη, λοιπόν, ακούστε. Έχουμε μπροστά μας ένα μήνα. Ένα μήνα. Χώρα δεν υπάρχουν. Πώς το λέει ο Γιακόπουλος, κάμερα. Έχει παραβιάσει τους βασικούς κανόνες ο Μητσοτάκης. Εσάς σας παρακολουθούσε. Σας παρακολουθούσε εσάς ο Μητσοτάκης. Α, δεν το ξέρετε. Ο Μητσοτάκης σίγουρα δεν με παρακολουθούσε. Δεν πώς το ξέρετε. Παρακαλώ. Δεν υπάρχει τροπολογία για να το μάθετε. Κύριε, ξέρω σίγουρα ότι ο Μητσοτάκης δεν με παρακολουθούσε. Κύριε, κλείσαμε. Κυρία Μπακογιάννη, κύριε Παπά, κύριε Μάντζο. Λοιπόν, πώς το μάθατε ότι σας παρακολουθεί. Αξιοπιστία και συνέπεια. Πώς το μάθατε. Μάλιστα. Αξιοπιστία λοιπόν, και συνέπεια. Στράτο, ήθελα να κλείσουμε με σένα. Καταλαβαίνετε. Η γνήσια πρόοδο είναι η αξιοπιστία και η συνέπεια. Κυρίες και κύριοι, αντιλαμβάνεστε πώς θα κυλήσει. Αυτή είναι μια πρώτη ημέρα της νέας προεκλογικής περίοδου. Πήρατε ένα πρόκριμα. Ευχαριστούμε. Πήγε πολύ πολιτισμένα. Στο φινάλε λίγο τα χαλάσαμε. Ευχαριστούμε κύριε Μπακογιάννη, ευχαριστούμε πολύ κύριε Παπά, ευχαριστούμε κύριε Μάντζο. Στράτο, περιμένουμε τις νέες μετρήσεις εδώ στο Μέγκα από τη Μέτρο Ανάλυσης. Κυρίες και κύριοι, καλή σας νύχτα. Καλή σας νύχτα.